Ποιος ταξιδεύει πρωτοχρονιά Θεσσαλονίκη? Πώς, Μάχη? Βάμος! Πώς, Μάχη, Μάχη, πώς? Βάμος! Μάχη, πώς? Θα δεν μπορώ άλλο! Φτάσαμε! Να, εδώ πέρα βάζουμε τα πράγματα μας, τα βγάζουμε από το βαν. Και είμαστε εκεί. Φτάσαμε! Φτάσαμε και στο ξενοδοχείο. Το μπάνιο μας. Και πάμε να φάμε. Πεινάς! Εδώ βγάζουμε φωτογραφία τα αξιοθέατα. Μάκης. Α, εντάξει, τώρα λάμπεις. Αυτό το πάρουμε στο σπίτι. Αλήθεια. Ξανά μαζί 5 πρώτου. Η μπουγάτσα Γιάννης. Fail. Αυτές οι δύο εκεί είναι του Γιάννη. Good morning. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα στο... Χτυπάει το κινητό μου. Λοιπόν, είμαι στο μπαλκόνι εδώ πέρα του ξενοδοχείου. Αυτή είναι η θέα, παιδιά. Σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε για να πάμε στο θέατρο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα των παραστάσεων. Έχουμε τώρα 11.30 ώρα και μετά στις 5. Πάμε σιγά σιγά. Χθες γυρίσαμε 2 η ώρα. Φάγαμε τις κρέπες. Και για να δούμε σήμερα πώς θα πάει. Παγαλάκια! Φύγαμε! Θέλω να δείτε λίγο τι κουβαλάω. Θα τους μου πατήσει κανένα μάξι. Λοιπόν, έχω τη τσάντα, το backpack και αυτό. Και ο Γιάννης, εδώ. Από Αντιγονιδών μεριά να πάμε Φαργάνη. Εν τω μεταξύ, από τότε που είχα φύγει από Θεσσαλονίκη και πήγα Αθήνα, κάθε χρόνο τυχαίνει να ανέβουμε Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη. Είτε για γάμο και τα λοιπά, είτε να τώρα που έχουμε την παράσταση. Για να δούμε. Καλή χρονιά είπαμε, δεν ξέρω. Happy New Year. Soundcheck. Το κλείνω, Με λαχανά και χαχανά, τη χαχα και τη χαχανά. Κάθε πρόβλημα έχει μια λύση. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να μπαίνει. Πάμε να δούμε τι γίνεται backstage. Στα μυρμήγκια. Δεν φαίνεστε. Λίγο δηλαδή. Φωνές μας. Βαγγέλη, πώς φάνηκα στην παράσταση? Φάνηκες πάρα πολύ ωραία. Το τραβάει και βίντεο βγάζει με το φάνηκα. Βίντεο τραβάω. Βίντεο τραβάς. Λοιπόν, αυτό παιδιά δεν είναι τσάι, είναι κανελάδα. Και σπιτική βυσσινάδα για τον Γιάννη. Βαθμάδα. Βαθμάδα, πού σαραλάμε. Και ήρθε η στιγμή στη Θεσσαλονίκη να πάμε να ψωνίσουμε για ακόμα μια φορά. Ο Γιάννης θέλει να πάρει κάτι βαφτικά για την παράσταση. Εγώ μια κολόνια. Δείτε λίγο με το μακιγιάζ που κυκλοφορώ. Έχει και το γλυτεράκι πάνω. Τρομερό, πάρα πολύ. Και τελικά είναι κλειστά. Το καλό εντωμεταξύ που παίζουμε στο Φαργάνι είναι ότι είμαστε κέντρο και πηγαίνουμε μετά για βόλτες εδώ γύρω-γύρω. Να θυμηθούμε τα παλιά. Σκέτα φρούτα. Σκέτα φρούτα χωρίς γιαούρτι. Εδώ ετοιμαζόμαστε. Μπαμπανιώτη, έτοιμος. Πανέτοιμος είμαι. Τσότσο, έτοιμος. Εβίνα, έτοιμη. Νίκ. Εν τω μεταξύ, βρήκα από παλιά παράσταση αυτό το στιματάκι το οποίο το φοράω στο τέλος που βιώνει ράιδα. Το βάζω εδώ. Και, oh, και έχει βολέψει τέλεια. Το οποίο αυτό το είχα όταν ήμουν νομίζω γυμνάσιο.
Από τότε είναι αυτό. Εδώ, Beat Bazaar. Και μετά το φαγητό στο Beat Bazaar. Ξενύχτη. Γυρνάμε πίσω, γιατί δεν βρήκαμε ένα μαγαζί που να μπορούμε να κάτσουμε όλοι μαζί και να χωράμε. Και τώρα πάμε... Πάμε στο ξενοδοχείο για ύπνο. Πάμε ξενοδοχείο ύπνο και αύριο... Μέρα γεμάτη πάλι. Το πρωί είναι κενό, αλλά μετά απόγευμα παραστάσεις. Σήμερα είναι η πρωτελευταία μας μέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξυπνήσει... Α, ο Γιάννης τραγουδάει μέσα. Και πάμε να φάμε λίγο τσιμπολτούλα, ένα καφέ, μέχρι να πάμε στο θέατρο, γιατί σήμερα έχουμε 4.30 και μετά η δεύτερη είναι καπάκι 6 και 4. Οπότε... Εδώ το απλό πρωινό. Λοιπόν, το πιο αστείο είναι ότι έπρεπε ο Γιάννης να πάρει κάποια καλλιτικά για την παράσταση, για το μακιγιάζ και δεν είχε ένα νεσεσέρ. Και πήρε από όλα αυτά τα νεσεσέρ που υπήρχαν εκεί, πήρε αυτό. Βάζω ένα ερωτηματικό από πάνω. Το καλό με τη Θεσσαλονίκη είναι, βασικά όχι, το καλό όταν ξέρεις μία πόλη είναι ότι ξέρεις τις αποστάσεις. Τώρα εμείς ξέρουμε πόση ώρα θα κάνουμε από εδώ για να πάμε εκεί, από το κέντρο για να πάμε μετά στο θέατρο. Ξέρεις που να πας, που να βγεις. Και εννοείται ότι πήγα καπετάνιο. Να εδώ πάρω πάμε μέσα. Κάτι πραγματάκια. Ναι, πάμε. Να πάρω κάτι πραγματάκια που ήθελα για την παράσταση. Ξέρετε, παίζει σόρουχα, κάτι φανελάκι κτλ. Παίρνουμε μια ανάσα επιτέλους. Είμαστε έξω από τις 10. 10 και. Και η ώρα είναι 2. Εδώ στα αξιοθέατα. Στην Αβαρίνου. Ήρθαμε πάλι εδώ στο καμαρίνι, στο οποίο πάνε ρε παιδιά το όλο το φως. Και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε μαλλιά. Εν μεταξύ είμαστε από το πρωί έξω, το είπα και πριν, νομίζω το είπα και πριν. Γίνει όλη κούραση. Να πάρω μια ανάσα. Έχω μία μισή ώρα περίπου μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση. Οπότε ξεκουραστώ λίγο. Πάμε για μαλλιά. Πάμε στο καμαρίνι. Νάτος! Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Και στο χέρι και στη μασκάλη. Πρόσχημη κοπής και βγεις με τα τσιρότα. Εδώ κάνω το ζεσταματάκι τους τα παιδιά. Νίκο! Ε? Σκυλί! Μόλις τελείωσε η πρώτη παράσταση και τώρα ετοιμάζομαστε κατευθείαν. Έχουμε... Τώρα είναι και τέταρτο ξεκινάμε. Τώρα είναι και τρία. Έχουμε ένα 12 λεπτά περίπου κενό. Και σε μια φάση βγαίνω και πρέπει να φοράω ένα μαύρο ματ κολάν και δεν έχω, οπότε πάνω από αυτό το καλσόν βάζω αυτά τα δύο μαύρα. Μπλούζα. Ουσιαστικά το κορμάκι το φοράω γιατί στο τέλος έχω μια πάρα πολύ γρήγορη αλλαγή, όπου πρέπει να αλλάξω και τα μαλλιά. Αυτό είναι που με αγχώνει περισσότερο. Σε αυτά συνήθως αυτά που με αγχώνουν είναι τα μαλλιά και όχι τόσο η αλλαγή κοστούμιου. Και βάζω και αυτήν εδώ τη σαλοπέτα. Ένα να βγει σαν την μεγάλη. Και τα χαρτά μου. Τι θα ήταν ένα ξωτικό, γιατί στην αρχή κάνω ένα ξωτικό, χωρίς αυτές τις πεταλούδες. Και αυτή εδώ. Βάμε εδώ. Και είναι κάπως έτσι. Στο καμαρίνι των αγοριών. Τι θες, τι γίνεται. Όχι. Πάλι εδώ εσύ. Πάλι εδώ. Βομάχης. Τρέπομαι. Είμαι στο καμαρίνι. Θα βγω τώρα σε λίγο ξανά. Και έχω απλώσει ακριβώς τα πράγματα όπως θέλω να είναι. Για μετά που έχω αυτή τη γρήγορη αλλαγή. Οπότε η κατάσταση είναι αυτή. Έχω απλώσει ακριβώς τη φούστα και έχω ανοίξει τις κορδέλες γιατί δένω με τις κορδέλες.
Και έχω εδώ το στεματάκι και τα τσιμπιδάκια είναι στη σειρά για να γλιτώσω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ. Γυρνάμε σπίτι, πήγα να πω. Γυρνάμε στο ξενοδοχείο. Τελευταία μέρα σήμερα. Εγώ τι θα φάω για να μιλες. Τις 10 η ώρα είμαστε έξω, 10-10.30 πες. Βόλτα, καφέ, λίγο ψώνια. Διπλή. Διπλή παράσταση. Καφέ, ποτό. Τι ώρα τώρα, τι ώρα, παίρνω εδώ. Τσάι βασικά και μετά ποτό. Και τώρα είναι 2 και 4. Και αύριο κλείνουμε πρωί, κοντά 1-24 ώρα έξω. Ξύπνημα. Με τα πόδια. Πάρε εδώ πέρα τα energy drinks, energy food. Εγώ έχω πάρει ένα χυμό που λέγεται body toner. Έχει μέσα ginger, πορτοκάλι, καρότο, μήλο ή αχλάδι, ένα από τα δύο. Τα έχει όλα. Την κλασική φρουτοσαλάτα έβαλε σε γιαούρτι αυτή τη φορά. Και πάμε θέατρο τώρα. Το σωστό το ζέσταμα. Λοιπόν, το σημερινό μου μακιγιάζ είναι αυτό εδώ. Έχω βάλει έτσι ασυνίσκια εδώ, κίτρινο στη μέσα. Και γωνία πίσω πάλι φούξια, eyeliner, φούξια κραγιόν. Έτοιμος για την δεύτερη. Τέλεια. Τελευταία μέρα σήμερα. Έβαλα και ρούζ. Εγώ έχω τον εξπάρει μαζί με αυτές τις δύο μπάρες. Για μετά, για το ταξίδι. Έφαγα βέβαια τώρα μια-δύο μπουκίτσες λίγο έτσι για ενέργεια. Γιατί δεν έχω φάει κανονικό μεσημεριανό, γιατί παίζαμε 4,5 ώρα, οπότε δεν μπορούσα να φάω πάρα πολύ βαριά. Ετοιμαζόμαστε για την τελευταία μας παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε και γυρνάμε πίσω. Γυρνάμε. Είχε πάρα πολύ ομίχλιο δρόμος, δηλαδή πως έχουν γίνει τα τζάμια. Και περιμένουμε τώρα για λίγο. Πρόλαβα τα άμαξα με αυτό με την παράσταση και νιώθω τα μάτια μου βαριά. Φτάσαμε επιτέλους στο σπίτι μας. Είμαστε και δύο πτώματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη και το κοινό έτσι ζεστό. Ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη για την φιλοξενία. Είχαμε τουρίστες στην πόλη μας. Οπότε το vlog θα κλείσει εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι. Και ωραία να το πω. Θα λέμε στο επόμενο vlog. Bye bye!